Ξανά εκλογές το 2027. Αυτό διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναλύοντας θέματα επικαιρότητας που έθεσαν στο τραπέζι δημοσιογράφοι. Έχουν μεσολαβήσει 15 μήνες από τις εκλογές του 2023. Και επιτρέψτε μου, θα φάνταζε λίγο αλαζονικό και τρομώ να πω και αυτοαναφορικό να ασχολούμαστε τώρα με το τι θα γίνει το 2027. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, θυμάστε το έλεγα και πέρυσι, κάποιοι δεν ήθελαν να το πιστεύουν, ότι δεν έχω κάποιο σχέδιο κάποιες απότομης μεταπίδησης σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή θέση. Το έλεγα με απόλυτη βεβαιότητα, σας το επαναλαμβάνω και τώρα. Είμαι εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας για μία πλήρη θητεία. Αυτή τη θητεία σκοπεύω να την εξαντλήσω έως την άνοιξη του 2027. Θυμάστε ότι είμαι πια αρκετά παλιός και έμπειρος διεθνής εκθέσεις Θεσσαλονίκης και πάντα μου γίνεται το ερώτημα για τις προώρες εκλογές. Και πάντα όσοι είχαν προβλέψει και την προηγούμενη τετραετία προώρες εκλογές διαψεύστηκαν, έτσι θα διαψευστούν και τώρα. Από εκεί και πέρα, το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας και προφανώς προσέρχεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση για να κερδίζει. Για την ακρίβεια, όπως τουλάχιστον επιβεβαιώνεται από τους αριθμούς πράγματι, τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε μία απότομη αύξηση τιμών ως αποτέλεσμα του διεθνούς πληθωρισμού. Στην Ελλάδα ήταν λίγο χαμηλότερη από αυτή του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, διότι η Ελλάδα ξεκίνησε την διαδρομή από το 2019 με πολύ χαμηλότερα εισοδήματα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων και της προόδου της οικονομίας, των μειώσεων φόρων, απορροφήθηκε ουσιαστικά από την επίμονη ακρίβεια των τελευταίων 3 ετών. Δεν θα παριθμίσω τα μέτρα τα οποία η κυβέρνηση πήρε κατά καιρούς για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Από όμως, μόνο ότι δεν υπάρχει μία ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι το άθροισμα επιμέρους πληθωριστικών τάσεων σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Πάρτε για παράδειγμα τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η κυβέρνηση έκανε δραστικότατες παρεμβάσεις στον τομέα αυτό και το αποτέλεσμα ήταν να συγκρατηθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος σε νούμερα αισθητά χαμηλότερα από αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διστάσαμε, μιας και με ρωτήσατε πριν και για ολιγοπόλια και για καρτέλ, να φορολογήσουμε τους παραγωγούς του ηλεκτρικού ρεύματος για τα ουρανοκατέβατα κέρδη και να τα επιστρέψουμε αυτά μέσω επιδοτήσεων στα ελληνικά νοικοκυριά. Το ίδιο κάνουμε και τώρα για τους μήνες του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, όπου πάλι παρατηρούμε κάποιες προσωρινές, ελπίζω, στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας όλης της νοτιοανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων, της νοτιοανατολικής Ευρώπης, και γι' αυτό και πήραμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Στο ζήτημα του σούπερ μάρκετ, εκεί δεν χρειάζεται πάλι να παριθμίσω αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Συγκρατώ μόνο το γεγονός ότι τους τελευταίους 3 με 4 μήνες βλέπουμε πια όχι απλά μια σταθεροποίηση τιμών, αλλά και κάποια επιμέρους αποκλιμάκωση τιμών. Τονίζω πάλι όμως ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες από εκεί που ήταν πριν από 3 χρόνια. Το ζήτημα της στέγης. Αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ενίκιο πιέζονται πολύ. Μα όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε χθες για το ζήτημα της στέγης, ουσιαστικά απευθύνονται σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι μια σημαντική συνιστόσα στον πληθωρισμό, ειδικά για τα νοικοκυριά εκείνα τα οποία νοικιάζουν ένα διαμέρισμα. Και από εκεί και πέρα τολμώ να πω ότι όλα τα μέτρα τα οποία πήραμε, μειώσεων φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις μισθών, τελικά που κατατείνουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως την καλύτερη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Πιστεύω, μιας και με ρωτήσατε να κάνω μια πρόβλεψη, ότι ο πληθωρισμός πια και στη χώρα μας θα βαίνει μειούμενος. Και χθες μίλησα για μια πρόβλεψη πληθωρισμού, σταθεροποίησης του πληθωρισμού γύρω στο 2%. Αυτή είναι και η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός εξάλλου, κύριε Μορλάτο, ήταν και ο λόγος που η Ευρώπη αύξησε τόσο πολύ τα επιτόκια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καταπολεμήσει κανείς την ακρίβεια παρά μόνο να χρησιμοποιήσει αυτή τη νομισματική πολιτική. Αυτή η πολιτική στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, συγχωρέστε με που γίνομαι λίγο τεχνικός, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το εξηγήσω με απλά λόγια, οδήγησε σε μια κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν αυξάνονται τα επιτόκια. Στη χώρα μας δεν συνέβη αυτό. Καταφέραμε να διατηρήσουμε υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης που ακριβώς μας επιτρέπουν να στηρίζουμε περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα. Κατά συνέπεια, αναγνωρίζω απόλυτα ότι η ακρίβεια είναι ακόμα μαζί μας.
και θα είναι μαζί μας στο βαθμό που οι τιμές είναι αυξημένες σε σχέση με εκεί που ήταν το 2020. Όμως αυτό το οποίο θα συμβαίνει από εδώ και στο εξής είναι ότι θα έχουμε μια σημαντική κάμψη στην αύξηση των τιμών, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα, οι μισθοί και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα συνεχίζονται έως ότου έχουμε πραγματική βελτίωση στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.